αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να μην ισχύσει η πεζοδρόμηση της οδού Αλεξάνδρου Ρώμα έτσι όπως είναι σήμερα, δηλώνουν αρκετοί επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο δρόμο. Κατηγορούν μάλιστα τον Δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη ότι λειτουργήσε φασιστικά στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι αρνήθηκε να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα παρά το γεγονός ότι στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος έδωσε το παρόν αρκετός κόσμος. Όπως τονίζουν οι επαγγελματίες, θα στραφούν και στην πλευρά της δικαιοσύνης, επισημένοντας πως με την κατάσταση που επικρατεί στην οδό δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή προβλήματος υγείας για κάποιον από τους κατοίκους. Οι επιχειρηματίες Αλεξάνδρου Ρώμα τονίζουν πως θα κινητοποιήσουν όλους τους φορείς, ακόμη και τους συμβούλους της πλειοψηφίας. Επισημαίνουν μάλιστα πως με τον τρόπο που λειτουργεί ο Δήμαρχος τους απαγορεύει ακόμη και να εκφράσουν τη γνώμη τους. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, ο Δήμαρχος απάντησε στα αιτήματά τους προσπαθώντας να τους τιμωρήσει με κλήσεις που μοιράστηκαν το πρωί της Τρίτης επί της οδού ακόμη και σε σταθευμένα δίκυκλα. Το θέμα της πεζοδρόμησης της οδού Αλεξάνδρου Ρώμα κυριάρχησε στη συνάντηση που είχε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου με τον Δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη, με τους εμπόρους να ζητάνε για ακόμη μία φορά τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων πριν ο δρόμος κλείσει για τα οχήματα. Μερίδα εμπόρων που δραστηριοποιούνται επί της οδού μάλιστα το πρωί της Δευτέρας προχώρησε σε πορεία προς το Δήμο, απαιτώντας άμεσα να ανοίξει ο δρόμος στην κυκλοφορία, ενώ ακόμη δεν έχει λήξει αν η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει σε αλλαγές. Να κατασκευαστεί το εργοστάσιο επεξεργασίας των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του συνδέσμου καθαριότητας στον δρόμο του αεροδρομίου και να λειτουργήσει ο υπάρχον χιτά στο σκοπό ως χιτή, προτείνει το τεχνικό επιμελητήριο ως την πιο ενδεδειγμένη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί. Σε νέα αποχή διαρκείας από τα καθήκοντά τους προχώρησαν οι δικηγόροι του νησιού μετά από απόφαση που έλαβαν στην τελευταία γενική του συνέλευση του κλάδου, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι δικηγόροι εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για τα νέα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που τους αφαιρεί δικαστική ύλη και μέρος από τη δουλειά τους προκειμένου αυτή να εκτελείται από μεγάλες εταιρείες. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο τοπικός δικηγορικός σύλλογος, η στάση των συλλόγων δεν είναι ενιαία σε όλη τη χώρα και δεν εκφράζονται ενιαίες κινητοποιήσεις ιδιαίτερα από τους μεγαλύτερους συλλόγους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Ο τοπικός σύλλογος θα επανεξετάσει τη στάση του στις 14 Δεκεμβρίου. Κριτική στη Δημοτική Αρχή για την απόφαση που έλαβε να επανακαταμετρήσει τα τετραγωνικά μέτρα σε σπίτια και επιχειρήσεις προκειμένου να διαμορφώσει τα τέλη καθαριότητας ασκεί το ΤΕΕ Ζακύνθου. Με τη μεθοδολογία της αεροφωτογράφησης που ακολουθήθηκε σύμφωνα με το ΤΕΕ θα καταμετρηθούν ως οικίες, λότζες, ακόμη και κουνελόσπιτα που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικίες, επισημένοντας ταυτόχρονα πως και η ανάθεση που έγινε σε εταιρεία για την επανακαταμέτρηση δημιουργεί επιπλέον έξοδα στο Δήμο. Σύμφωνα με το ΤΕΕ και τον πρόεδρό του Βαγγέλη Αρβανιτάκη, ο Δήμος θα μπορούσε να έχει συνεργαστεί με τους μηχανικούς για το συγκεκριμένο θέμα χρησιμοποιώντας το Ε9 για την καταγραφή των τετραγωνικών μέτρων των οικιών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η έκθεση της Τροχέας Ζακύνθου. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε κεντρική εκδήλωση όπου οι φορείς του νησιού και πλήθος κόσμου έδωσαν δυναμικό παρόν. Τίτλος της φετινής διοργάνωσης ήταν «Σεβόμαστε τη ζωή και την προστατεύουμε». Τον προστάτη των ναυτικών του εμπορικού και του πολεμικού ναυτικού καθώς και του λιμενικού σώματος Άγιο Νικόλαο εόρτασε και στη Ζάκη το Λιμεναρχείο με τη θεία λειτουργία που πραγματοποιήθηκε το πρωί της ομώνυμης ημέρας στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, χωροστατούντος του σεβασμιότητα του Μητροπολίτη του νησιού κυρίου Διονύσιου. Τη θεία λειτουργία παρακολούθησε πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών τόσο από το Δήμο όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα. Μετά την τελετή στη Μητρόπολη, ακολούθησε η γιορτή που πραγματοποίησε το Λιμεναρχείο στον Κόκκινο Βράχο προς τιμή των εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων και του Μητροπολίτη. Όπως επισημάνθηκε ωστόσο, κάθε χρόνο την ίδια ημέρα, το Λιμεναρχείο καλείται να επιλύσει όλο και περισσότερα προβλήματα που γίνονται όλο και μεγαλύτερα λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Ενημερωτική συνάντηση με τους διευθυντές των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού είχε η διεύθυνση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς με σκοπό από τώρα την ενεργοποίηση του προσωπικού των σχολείων για μια σειρά δράσεις που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα. Επιπλέον, αναφορά έγινε στο έργο που έχει επιτελέσει έως και σήμερα το κέντρο και πως η δράση του έχει αγκαλιαστεί από τους μαθητές.